Για φιλανθρωπικό σκοπό θα πραγματοποιηθεί ο αυριανός αγώνας μπάσκετ του Ερμής Χηματαρίου με αντίπαλο τους παλέμαχους της ομάδας. Η Ιερά Μονή Πανμεγής των Ταξιαρχών θα δεχτεί τα έσοδα του αγώνα, όπως και τα τρόφιμα που θα συλλεχθούν και θα τα διανέμει σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Ο αγώνας αυτός θα έχει νικητή την κοινωνία μας, είναι το σύνθημα σε αυτήν την αναμέτρηση. Για σκοπό καταρχήν είναι φιλανθρωπικό, καθαρά φιλανθρωπικό. Να μαζέψουμε όσο γίνεται τα τρόφιμά μας, ό,τι ήδη ανάγκης χρειάζεται εδώ πέρα η εκκλησία μας. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες που μας έχουν ζητήσει τη βοήθειά μας. Θα γίνει ο αγώνας με την ιστορία του Ερμή, γιατί εμείς εδώ που έχουμε φτάσει, κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα πριν χρόνια, με παίχτες παλέμαχους, με την τωρινή ομάδα που είμαστε ένα βήμα πριν την Α2. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, θέλουν να φέρουν ήδη πρώτης ανάγκης από φαγητά και από ρούχα, ό,τι μπορεί ο καθένας να φέρει στο γήπεδο. Εδώ με τον Μπάτερ, εδώ στην εκκλησία, να τα φέρουμε, να τα δώσουμε, να δώσουμε χαρά σε κάποιους ανθρώπους που ίσως να μην μπορούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, τώρα που είναι και οι γιορτινές ημέρες του Πάσχα. Θα υπάρχει είσοδο, τα χρήματα αυτά θα διαδοθούν. Όλα και αυτά τα χρήματα θα δοθούν και στις οικογένειες. Νομίζω ότι η είσοδος θα είναι 5 ευρώ. Ένα τελείως συμβολικό ποσό. Αλλά είναι σημαντική βοήθεια ολονών, γιατί είναι ιερός σκοπός. Έχει κάνει ένα φιλανθρωπικό αγώνα. Αντίπαλος μας είναι η ιστορία του Ερμή Χηματαρίου. Είναι παιδιά που έχουν βοηθήσει το σύλλογο, που έχουν αγαπήσει το σήμα εδώ και 35 χρόνια περίπου. Είναι παιδιά από διάσπαρτες γενιές. Και αντίπαλος μας είναι το να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες για κάποιες οικογένειες που μας έχει ζητηθεί. Δεν σας κρύβω το ότι υπάρχουν οικογένειες που στερούνται τα αυτονόητα. Οικογένειες που προσπαθούν να κρατήσουν το σπίτι τους με ρεύμα. Οικογένειες που προσπαθούν να πάρουν ένα δώρο στο εγγόνι τους, στο παιδάκι τους. Και μέσω των ακαδημιών μας έρχονται όλα στα αυτιά μας. Και δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε ασυγκίνητοι σε όλο αυτό. Ποιος πήρε την πρωτοβουλία για αυτή τη δράση? Ο σύλλογος μας μαζί με τον Πάτερ. Έχουμε μια καταπληκτική σχέση μας με τον Πάτερ, αφού σκεφτείτε πάρα πολλά παιδιά των ακαδημιών μας. Είναι δωρεάν, μας τα έχει μέσω της εκκλησίας έχουν έρθει, γιατί είναι παιδιά από άπορες οικογένειες. Και σε συνεργασία με τον Πάτερ είπαμε να κάνουμε το φιλανθρωπικό για να μαζέψουμε τρόφιμα και ό,τι χρήματα μαζευτούν να δοθούν για αυτό το σκοπό.